Οργή και ενόχληση προκλήθηκε στην Τουρκία από την παρουσία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάθη και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων. Μαζί με την αντιπροσωπεία των μαθητών του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκειού Ξάθη, επισκέφθηκαν την Ισορό, όπου τελέστηκε το τρισάγιο υπερανάπαυση τη ψυχή τη μακαριστή κυρά τη Ρο, αλλά και αγιασμό για την ενίσχυση του διοικητικού και των ανδρών του φυλακίου που υπηρετούν στο ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας στην ακριτική νήσο. Αυτό που του ενόχλησε περισσότερο ήταν το βίντεο με τα παιδιά να ψάλουν τον εθνικό ύμνο κοντά στο μνήμα τη της Ρο, Ενώ στον ιστό κυμάτιζε η περήφανη ελληνική σημαία. Και σαν πρώτα, χαίρο, χαίρο, Πριν μερικέ ημέρε, η εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα μίλησε απροκάλυπτα για εκατοντάδε δισεν παραβιάσει από την πλευρά τη Ελλάδο με την παρουσία Ελλήνων αξιωματούχων σε ακριτικά νησιά μα. Λες και θα ρωτήσουμε την Άγκυρα αν θα πάμε σε αυτά. Τες, τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση στυλιτεύουν την παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα νησιά Ελεούσα και Μεγίστη, θεωρώντας ότι αυτά εμπίπτουν εντό του πεδίου εφαρμογή του ΕΓΕΙΝΤΑΑΚ, με το οποίο οι Νεοοθωμανοί σκέπτονται να επεκταθούν στο Αιγαίο, κινούμενοι απροκάλυπτα από φασιστικού τύπου θεωρίε και ιδεολογήματα. Η αποκαλούμενη ΕΓΕΙΝΤΑΑΚ περιλαμβάνει περισσότερου από 20 σχηματισμού που ανήκουν στο σύμπλεγμα των φούρνων πρόκειται για το αρκτικό λέξο της φράσης «Εγγεμεν λιτζί αν λας μαλαρλά γιουνανιστάν αντεβρεντιλμέμις αντα αντατσίκβε καγιαλικλάρ» δηλαδή νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνές συμφωνίες και συνθήκες. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι στις συνθήκες Λοζάνης του 1923, με την οποία επικυρώθηκε η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είχαν απελευθερωθεί κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο 1912-1913, όπω επίση και στη Συνθήκη Ειρήνη των Παρισίων 1947, με την οποία η ιτημένη Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα την κυριαρχία τη Δωδεκανήσου, υπάρχουν νησιά, νησίδε και βραχονισίδε με αμφισβητούμενο καθεστώ αφού δεν αναφέρονται ονομαστικά στι συνθήκε αυτέ. Το τι θα πάρουν από όλα αυτά οι γείτονε είναι γνωστό και αναγράφεται στην ένδοξη ελληνική ιστορία ανά αιώνε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.